Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Μπασκετάκι. Σήμερα έχουμε έναν αγώνα πολύχρωμο, θα μπορούσαμε να πούμε, μπάσκετο χρωμάτων των φανελών των δύο ομάδων. Είναι ο αγώνας μεταξύ Best Off και Μπασκετόσαυρων. Με τις ροζ εμφανίσεις είναι η ομάδα των Best Off. Η ομάδα που σημείωσε για τον πρώτο πόντο είναι οι Μπασκετόσαυροι. Ένα παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του development, ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητες του στην σημερινή κατηγορία, γιατί οι Μπασκετόσαυροι αγωνίστηκαν ξανά αλλά για το Evolution. Να σας πούμε μερικά στατιστικά έτσι για να υπάρχουν και ό,τι μας είπαν οι ίδιοι παίκτες λίγο πολύ. Αρχικά η ομάδα των Best Off με τις ρώσους εμφανίσεις που είναι τώρα στην επίθεση έχουν ένα σερί 4 ητών, με τους τελευταίους δύο συγκεκριμένα να είναι μια ήττα από τους Eastside Πηλία με 77-66 και τους Airballers με 40-51. 4 σερί ήττες τους. Για να δούμε τώρα αν θα έχουμε και έχουμε το προβάδισμα να λύσει το πλέον για την ομάδα των Best Off. Περνάμε μπροστά με 4-2. Από την άλλη, οι Μπασκετόσαυροι είναι στις 4 νίκες, 2 ήττες στον όμιλο. Τελευταίοι 2 αγώνες τους είναι πρώτον ήττα τους Los Angeles Bakers με 97-58 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και νίκη επί των Metal Warriors BC με 55-62. Λίγα τα πράγματα που έχουμε να πούμε για ιστορικό, αλλά και αυτά μπορούν να δώσουν μια εικόνα. Στην πλευρά των Best Off μας μιλήσει νωρίτερα ο Τερζόπουλος, ο οποίος πιστεύει ότι το σερί, το αρκτικό σερί, θα σπάσει σήμερα. Και από την άλλη ο Γιάννης Χοπτερίδης, αρχικά να του ευχηθούμε και μέσα από την περιγραφή να του ζήσει και η μικρή κορούλα του. Και πάνω απ' όλα να θυμόμαστε ότι όλοι οι παίκτες μας είναι καθημερινοί άνθρωποι με οικογένειες και μέσα από το οτιδήποτε ζούμε κι εμείς τις ζωές τους, τις κουβέντες που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, Χοπτερίδης, να ευχηθούμε για την δικιά του μικρά του κόρη τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε μόνο να μην τραυματιστεί κανείς και όλα να πάνε καλά. Στην γραμμή των βολών είναι ο Σιταρίδης για την ομάδα του Best Off, που πολύ είναι άστοχη. Και η δεύτερη έχει δύο αποτέλεσμα, όμως παίρνει ευθεία στο rebound από τον Μπόκα, θα ξαναδώσει στο Σιταρίδη. Προσπαθήσει να βρει τον Παπάζογλου, θα πάρει την μπάλα εν τέλει, αλλά το σούτ του δεν είναι επιτυχημένο. Πάνε στην επίθεση Μπασκετόσαυροι. Κατεβάζει Δημητριάδης, το σούτ είναι άστοχο και φάουλ, το οποίο κερδίζουν. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Το σούτ το οποίο επιχείρηκε ήταν από τον Καραγιαννίδη. Και οι δύο ομάδες είναι με λίγους παίχτες, συγκεκριμένα η πλευρά των Μπασκετόσαυρων είναι με μόλις 6, όπου θα τους πούμε αριθμητικά από τη σειρά Καραγιαννίδης, Πρεβενάς, Δημητριάδης, Χοπτερίδης, Ρίγας και Τσιγαρίδας, ενώ από την πλευρά των Best Off Βραχνός, Δελπαλάς, Δελπάλας, Τικτόπουλος, Παπάζογλου, Μπόκας, Σεταρίδης και Τερζόπουλος. Το σκορ είναι στο 4-4 πλέον, είναι ισόπαλο, έχουν κυλήσει από τα 3 λεπτά. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έχει προβλεφθεί, θα είναι με αρκετή κινητικότητα, πάνε σχετικά γρήγορες επιθέσεις οι δύο ομάδες, να δούμε αν τελικά αυτό θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Τόσο πάνω που την βλέπουμε, κάτω από τα 10 δεύτερα οι περισσότερες κατοχές. Αποτελεσματικότητα υπέρ των Best Off, και αυτό είναι το 6-4, μετά και το καλάθι του Σιταρίδη.
που θα αναβάζει μπροστά την ομάδα του. Πάρα ξανά έξω. Για πολύ ωραία κυκλοφορία και το σουτ το οποίο δεν θα είναι εύστοχο από τον Τσιγαρίδα. Συνταλείς ακόμα ένα σουτ το οποίο θα είναι εύστοχο, ανεβαίνει διαφορά στους 5 με 9 4. Γενικότερα αυτό που λέγαμε και πριν, ότι οι ομάδες θα πάνε σχετικά γρήγορες επιθέσεις, θα είναι τρεχαντήρικο, αλλά πρέπει να προσέχουν την ενέργεια και ότι δεν υπάρχει βάθος και στους δύο πάγκους. Ιδιαίτερα βλέπουμε το σκορ να αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά, είμαστε το 9-7 μετά και το εύσοχο τρίποντο για τους μπασκετόσαυρους. Κυκλοφορία της μπάλας σαν αρκετή, πρέπει να είναι και οι δημάτες χωρίς κούραση, γιατί μέχρι το τέλος κρίνονται όλα ούτως ή άλλως. Φορτερής μπήκε αλλαγή πριν από λίγο. Στους τριών πόντων έστοχο από την πλευρά του Καραγιαννίδη, ξανανατρέπει τα δεδομένα, δεύτερο σερί έστοχο τρίποντο με τους μπασκετόσαυρους πάλι από τον Καραγιαννίδη. 9-15 λεπτά έχουν περάσει σχεδόν στην πρώτη περίοδο. Γρήγορα, γρήγορα. Κυκλοφορία είναι τώρα για τους best of. Κάνω την μπασκέτα, θα προσπαθήσει, θα περάσει και θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. Ο Παπάζογλου βάζει μπροστά την ομάδα του αυτή τη στιγμή. Να δούμε και την εξέλιξη γενικώς, γιατί είπαμε ότι τουλάχιστον τι έχει φανεί έως τώρα είναι πολύ οριακά οι δύο ομάδες. Σίγουρα η έλλειψη βάθους θα παίξει το ρόλο της. Το σκορ είναι πολύ πιθανό να κρατηθεί σε σχετικά χαμηλά υψί. Αλλά να δούμε αν θα είμαστε επιβιωμένοι ή θα διαψευθούμε. Η κούραση θα παίξει σήμερα το ρόλο της. Τσιγαρίδης θα χάσει στην αρχή μπα, καταφέρει να την πάρει. Παπάζογλου έξω με τον Βυσόπουλο χωρίς αποτέλεσμα το τρίποντο, αλλά επάλαξε ένα στα χέρια του. Τσιγαρίδης τραχνός. Τσιγαρίδης σε ελεύθερο τρίποντο, θα σου πάρει. Θα πάρει και το φάουλ από τον Χοπτερίδη, ο οποίος έχαψε την προσπίση σε αρχικό χρόνο, προσπάθησε να κάνει τον μπλοκ από πίσω. Όμως βρήκε χέρι, τριώνεται με φάουλ. Δεύτερο ομαδικό, τρεις βολές για τον Σιταρίδη να αναπτύξει την διαφορά για την ομάδα του. Δεύτερη βολή. Κάνει το χατήρι, ήθελε η μπάλα λίγο παιχνίδι σήμερα μου φαίνεται. Γι' αυτό και οι γυροβολιές πάνω στη Στεφάνη. 12-10, θα δούμε και η τρίτη τελευταία. Έστοχη και αυτή διαφορά στους τρεις πλέον υπέρ της ομάδας των Best of. 13-14 λεπτά για την λήξη της περίοδου. Καριανίδης, Φωτερίδης. Πολύ ωραία κυκλοφορία, πάρα πολύ ωραία άμυνα από τον Σιταρίδη, πάρα πολύ ρυθμή, ωραίο μπλοκ και το αποτέλεσμα δεν θα είναι επιτυχημένο. Προσπαθούμε ότι έχει δώσει ο διαιτητής time out, το οποίο ακυρώθηκε αλλά δεν πρόλαβε να δοθεί, να ακυρωθεί. Για μικρή ασυνοησία είναι φιλολογικό να συμβαίνει, ούτως ή άλλως δεν πιστεύουμε ότι θα μας επηρεάζει. Νομίζω βρήκαμε ακόμα ένα highlight για σήμερα. Καλά και φάω στο τρίποδο του Καραγιαννίδη. Έχει βάλει το καλάθι, έχει κερδίσει τις βολές, έχει σοφαρίσει και ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Να δούμε αν θα είναι έστοχη η βολή. Είναι έστοχη. Διαφορά είναι στον πότο. Θα αρχίσει η κυκλοφορία στην επίθεση για την ομάδα
τον Best Off, θα πάνε πιο μακριά. Επίθεση, πολύ ωραία κίνηση του Σεκαρίδη να ανατρέψει ξανά το σκορ. Έχουμε δει έως τώρα δύο πολύ ωραίες φάσεις, βασικά τρεις είναι μία το μπλοκ νωρίτερα που αναφέρει ο Σεκαρίδη. Φυσικά το καλάθι και φάουλ από τρίποντο δεν είναι το πιο συνηθισμένο, αλλά και η ατομική ενέργεια αυτήν που είδαμε στην προηγούμενη φάση που έφερε το σκορ στο 15-14. Time out όπου δίνεται, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και τη διακοπή για το time out, 2:56 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 15-14 υπέρ τον Best Off που θα είναι στην επίθεση αυτή, σε αυτήν εδώ την επίθεση με τον Τόγκλο να κατεβάζει την μπάλα. Κυκλοφορία φαίνεται επιτυχημένη, το τούτο που γίνεται δεν είναι. Όμως το rebound του Παπάζογλου και ξανά καλάθι για την ομάδα των Best Off, ανεβάζει διαφορά στους 3:17-14, 2,5 λεπτά για την περίοδο, 2,5 να πούμε αγωνιστικά λεπτά. Να είμαστε ακριβείς. Ο Περίδης θα βγει στο Καραγιαννίδη. Το σούτ του είναι άστοχο. Καθαρίζει ο Παπάζογλου. Το πλός βρίσκει ελεύθερο το συμπέκτη τον Τερζόπουλο. Θα γίνει κυκλοφορία της μπάλας. Σεταρίδη ζυγεί τις επιλογές του, θα το πάει μόνος του και θα κάνει καλά, θα ευστοχίσει. 19-14, 2 λεπτά για περίοδο. Κοπτερίδης για τους βασκετόσαυρους. Αρχίσει γενικά η κυκλοφορία να είναι διαφορετική. Πιστεύω Καργιανίδης θα πάρει το σουτ πατώντας μέσα, αλλά είναι και αυτό πλάσον εύστοχο. Η διαφορά μειώνεται 19-16. Τικτόπουλος τον εβάζει. Τερνόπουλος. Παπάζογλου θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Θα πάρει το rebound. Τώρα ο Τσιγαρίδας. Την επίθεση σε ομάδα των μπασκετόσαυρων. Επιτυχημένη διαφορά πάλι στον πόντο. 19-18, 1 λεπτό και έχει μείνει για την λήξη περίοδου. Έχει κυλήσει απαλά ο αγώνας χωρίς να υπάρχουν έντονες διαφορές. Διαφορά που υπάρχει και νωρίτερα καλύφθηκε αρκετά γρήγορα, να πούμε την αλήθεια. Περιζόπουλος θα γίνει το κέντρο Κοφτερίδη. Δεν θα μπορέσει όμως να κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του. 6 δεύτερα για την επίθεση των Best Off. Τερζόπουλος. Μπόκας θα πάρει το μακρινό σουτ χωρίς επιτυχία. Η μπάλα είναι για τους Best Off μετά από την τρίτη προσπάθεια που έγινε. Δηλαδή και του Τσιγαρίδα και του Παπάζογλου για το rebound. Μπάλα παραμένει τους Best Off, ευκαιρία να διευρύνουν τη διαφορά. Σεκαρίδης. Το σούτ από τον Τόπουλο, έστοχο. 30-21, χωρίζεται 18. Με λογικά η πρώτη τελευταία κατοχή, εκτός αν πάνε σε γρήγορη. Ρίγας. Κοφτερίδης θα αφήσει ξανά για το συμπέκτη του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει και ο Ρήγας υποπίεση. Τερνόπουλος, τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Τερνόπουλος, Παπάζογλου και έχουμε τη λήξη του της πρώτης περίοδου, πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ με την παιδού της ομάδας των Best Off, όπως βλέπετε και εσείς, 21-18. Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο με την μπάλα να ξεκινάει από την πλευρά των Best Off. Προηγούνται 21-18. Στην επαναφορά θα είναι ο Τικτόπουλος. Τικτόπουλος.
και το σύνολο διαιτητές για να ξεκινήσει περίοδο, έναρξη και ξεκινάμε να δούμε την εξέλιξη ενός παιχνιδιού το οποίο έχει την γλύκα του, μικρές διαφορές. Είναι ένα πλεονέκτημα που μπορούμε να δώσουμε τώρα στους best στόχους, οι οποίοι αν και βρέθηκαν αρκετά μπροστά και κατάφεραν οι βασιστόχοι να σοφαρίσουν, δεν πτωχήθηκαν. Ξέρω και είναι το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά δείξανε χαρακτήρα. Κοντερίνης θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ, θα φτάσει διαφορά στο πόντο και είναι η ευκαιρία να ισοφαρίσει για την ομάδα του. 21-20. Με την βολή, αν θα είναι έσοχη να πάει το παιχνίδι στην ισοπαλία. 21, όλα έχουν ισοπαλία ξανά στον αγώνα. Κατοχή για το γεγονό το πέστο κατεβάζει ο Τικτόπουλος. Βραχνός. Να βρει το Τερζόπουλο. Προχωρεί, είναι πάρα πολύ καλή για την ομάδα. Τον Μπέστο και τον Ζουκ του Τικτόπουλου πατώντας μέσα. Σημασία έχει ότι το σουτ ήταν μέσα στο καλάθι. Καρτίζεται η διαφορά, πάει, παίρνει η ομάδα τον Μπέστο. Ο Περίδης πάω και ελεύθερος, δεν θα πάρει το σουτ. Θα μπει μπάλα κάτω στο γραφιστό και θα κερδίσει το φάουλ από τον Βραχνό. Ο Τσιγαρίδας θα οδηγηθεί στην εισβολές. Κυρία να ισοφαρίσει, να μειώσει το σκορ. Πρώτη βολή είναι άσοχη, παραμένει το 23-21 έχοντας περάσει 1 λεπτό και 6 δεύτερα στην ορολόγηση του δευτέρου δεκαλέπτου. Δεύτερο έστοχο, 23-22. Βραχνός θα περάσει την μπάλα στον Παπάζερμι, θα κερδίσει το φάουλ από τον Ρίγα. Πρώτο φάουλ για τους Μπασκετόσαυρους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τόπλος ψάχνει την επιλογή του, βρίσκει ελεύθερο τον Δελυπαλά. Παπάζογλου με πλάτη αρχικά βγάζει την μπάλα στον Τερζόπουλο, ξανά έχει προφορία. Το τέλος του χρόνου θα ψάξουμε το σουτ, αλλά μία τα βήματα και δύο το ρολόι σταματάνε την επίθεση των best off. Ατομική επίθεση και το σούτ, όμως ο άστοχο από την πλευρά των Μπασκετόσαυρων πάρει στην επίθεση και στο να δουν το κενό. Ο Περίδης χωρίς επιτυχία, καλλιεργήσει ο rebound, θα σκοράρει, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Πάντως αν παρατηρήσετε τουλάχιστον πλευρά των Μπέστο, που είναι κάπως πιο εμφανές όσο γίνεται, βλέπουμε ότι προσπαθούν να κάνουν στήριξη δυνάμει, γι' αυτό είναι στο πάγκο ο Σενταρίδης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης τους. Χωρίς βάθος δεν μπορείς να υπολογίζεις σε πολλά και σε ταχύτητα, γι' αυτό πας για στήριξη δυνάμεων ώστε τουλάχιστον το κλείσιμο να είναι τέτοιο ώστε να χρειαστεί είτε να ανατρέψεις είτε να ανοίξεις διαφορά. Και μπάλα είναι τους Μπασκετόσαυρους που κύλησε όλο το γήπεδο. Ήθελε να μάθει τα πατήματα, τα βρήκε αντίθετα από τον Δελυπαλά. Πρώτη κατοχή για τους Μπασκετόσαυρους. Βάλε, έχει περάσει κάτω από τη σεφάρτη
στα χέρια του Δημήτρη, του Ρεβενάου, συγχωρείτε. Καταφέρει να σκοράρει. Βραχνός. Βραχνός Παπάζογλου, επλάτη. Αυτός που αφήνει να γυρίσει, θα πλύνει την μπασκέτα, θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Μειώνει το σκορ σε 23-20, σε 25-26, κυρία να συμφαρίσει το σκορ. Θα πάει στο 26-26 με το έμεσο τρίποντο σε περίπτωση που είναι έστοχη η βολή. Άστοχη, παραμένει το 25-26. Πολύ ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας. Χωρίς έντονη προσπάθεια του Παπάζογλου θα καταφέρει το μπλοκ και αλλαγή για την ομάδα των μπασκετόσταυρων στην θέση του Πορτερίδη. Θα επιστρέψει ξανά ο Ρήγας. Είσαι ο Δημητριάδης. Περβενάς, Δημητριάδη, περαστή πάλι στον γραμμιστό. Φάουλ το οποίο δίνεται πάνω στον Τσιγαρίδα από τον Δελιπαλά. Παναφορά από την τελική γραμμή και 14-2 εις βασιτός αύριο. Θα ψάξουν την κυκλοφορία, θα μπορέσουν να κάνουν τελικά γρήγορη επίθεση. Το σουτ έστοχο του Καραγιαννίδη. Αυξάνεται η διαφορά στους τρεις. Μόνος φαινόταν στην αρχή να πηγαίνει ο Βραχνός, αλλά ευνηδίασε με πάσα προς τα έξω για τον Τεδόπουλο Πασιγόνια, ο οποίος δεν την περίμενε. Οδεχαμένη κατοχή 6 λεπτά για την λήξη του ημιχρόνου. Βάζει την Τριάδης. Εκεί ο Ρήγας θα πάρει την προσπάθεια και θα καταφέρει να σκοράρει. Αυξάνει τη διαφορά στους 5, 25-30 το σκορ. Περζόπουλος τώρα για τους best of. Καθαρίζει πάλα, θα σουτάρει χωρίς επιτυχία. Εύκολα μόνος του θα καθαρίσει πέρα ο Ρήγας. Τριάδης. Τριβελάς δεν καταφέρνει το rebound όμως και η δεύτερη προσπάθεια δεν επιτυχημένη. Ακόμη είναι θετικό rebound. Πάρα παραμένει στους μπασκετόσαυρους. 0-3, 0 στις 4 προσπάθειες. Στην πέμπτη δεν είναι επιτυχημένη, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Καραγιαννίδη. Πρώτη βολή έστοχη, διαφορά στους 6, 25-31 πλέον. Δύο στα δύο. Διαφορά έχει πάρθει στους 7. Μπάλας, Τερζόπουλος. Εντάξει, θα βγει το σκουτάρι του στην ζωγραφιστό. Βραχνός θα πάρει το σκουτ, θα ευστοχίσει. 27-32. Η κυκλοφορία δεν θέλει βιασύνη. Θα πάρουν τον χρόνο τους οι βασκετόσαυροι. Καραγιαννίδης κάτω στο ζωγραφιστό. Θα πάρει το σκουτ χωρίς ηλικία. Θεταρίδης θα πάρει το rebound, θα κερδίσει και το foul είναι το τρίτο ομαδικό για τους μπασκετόσαυρους. Θα κατέβει η μπάλα στα χέρια του Βραχνού.
Χερζόπουλος, μισός μέσα μισός έξω. Τικτόπουλος, ξανά ο Χερζόπουλος, θα πάρει το σουτ. Έστοχο, πάρα πολύ ωραία επίθεση και μάλιστα έστοχη για την ομάδα των Best of. Πήραν τον χρόνο τους, μέχρι τέλους μειώσανε σε 30-32, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Καραγιαννίδης, ο οποίος έχει να αναλάβει το σκοράρισμα για την ομάδα των Βασκετόσαυρων. Βραχνός, Κερζόπουλος, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Βραχνός και ξανά όμως στην επίθεση, εκπληκτικό rebound. Κερζόπουλος για την ανατροπή, επιτυχημένη. 33-32, πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και το time out. 3,5 λεπτά για την λήξη του ημιχρόνου. 33-32 υπέρ των Best of. Ανατρέψανε το σκορ το 25-32, κάνανε καλή διαφορά 7 πόντων συν ένα δωράκι. Θα πούμε 8-0 το σερί τους. Ένα παρόλο σκηνικό είχαμε πριν Βασκετόσαυρη στο τέλος της περίοδου. Οπότε, όπως βλέπουμε, υπάρχει μια γενική ισορροπία. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ο ένας πόντος αυτή τη στιγμή κάνει την ιδιαίτερη διαφορά. 33-34 μετά και την εσωτερική επίθεση του Καραγιαννίδη. Λιγότερο από 3 λεπτά μένει πλέον. Βραχνός. Μεταρρύθμιση που επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει το τρίποντο χωρίς επιτυχία. Δεν χρειάζονται διασύνες εδώ πέρα. Η μπάλα θα είναι για τους Μπασκετόσαυρους. Παλαφορά στα αυτά χέρια του Ρίγα, του Ζητριάδη. Του Χολ, όπως μπορούμε να δούμε το χέρι. Θα πάει μέχρι την μπασκέτα, θα βγάλει κρασάκι και περμενά. Θα πάρει το σουτ, χωρίς στοιχεία Καραγιαννίδη. Θα πάρει το καλάθι, δεν θα βάλει καλάθι. Θα πάρει το φάουλ, όμως θα έχει τις δύο βολές. Πρέπει να είναι και το πέμπτο ομαδικό, αν δεν κάνουμε τόσο λάθος, είναι το πέμπτο ομαδικό, τον Best Off. Από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα 2 και 19 η ομάδα των μπάσκετ. Όσα δώσε κάθε φάουλ, όλοι γίνεται στην γραμμή, τον μπορούν ευκαιρία να αυξηθεί η διαφορά. Τουλάχιστον ξεκινάει έτσι με 33-35 πλέον. Θα δούμε η δεύτερη. Και αυτή η επιτυχημένη διαφορά 3 πόντων λίγο πριν την λήξη 2 και 15 για το ημίχρονο. Έχει περάσει για πρώτη φορά σήμερα ο Μπόκας. Και η Ταρίδης, κάτω από το ζωγραφικό. Θα πάρει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Ευκαιρία να σοφαρίσει για την ομάδα του. 35-36, τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων. Και δεύτερο προσωπικό του Δημητριάδη. Μπορείτε, δεν είναι του Δημητριάδη. Πλέον όλα στην ευθεία. 36 όλα ξανά το παιχνίδι ουσίας από το 0. Δεν έχει πολύ φάβο που το βλέπουμε σήμερα. Ή άλλως όταν μια ομάδα αρχίζει να παίρνει διαφορά, η άλλη αυστερά έχει απάντηση καλή που περνάει ή που σοβαρίζει. Σιταρίδης έχει πάει μόνος του έως τώρα την επίθεση. Δεν θα είναι καλή η πάσα. Κλέβει Δημητριάδης, ο Τοποτερίδη θα βγει μόνος του, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. 36-38. Μπόκας. Βραχνός, τα χέρια του Τοποτερίδη δεν ήταν τόσο μακριά στο χρειαζόντουσαν. Βάζει ξανά στο Βραχνό, το σουτ άστοχο. Ο Κνερίδης θα πάει για το Μικίν, θα προσπαθήσει, θα καταφέρει, θα περάσει, θα σκοράρει. 36-40, τελευταίο λεπτό για το ημίχρονο.
θα μπει μέχρι μέσα, θα αφήσει και το βραχνό και η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του έξω. Πρώτη παρέμβαση από τον Περβενά, όμως τελευταία επαφή είναι από βραχνό. Μπάλα δεν καταλήγει καν ακριβώς έξω στα πόδια του διαιτητή. Βγαίνει. Καραγιαννίδης πάρει το σουτ τριών πόντων χωρίς επιτυχία. Τελευταία δευτερόλεπτα. Σιταρίδης χωρίς επιτυχία και αυτό το σουτ. Τριώνει τον Δημητριάδη. Πολύ ωραία σκαστή. Θα βάλει το καλάθι ο Κοπτερίδης. Θα αυξηθεί διαφορά στους 6. Τελευταία 10 δεύτερα. Σικόπουλος. Θα πάρει το τελευταίο σουτ. Μπόκας. Λίγο πριν τη λήξη, χωρίς επιτυχία. Το σκορ στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. 36-42 υπέρ της ομάδας των Μπασκετοσαυρών. Σιγά σιγά για την επιστροφή στο δεύτερο μήχρο και τρίτο δεκάλυπτο στον αγώνα μεταξύ Μπασκετοσαυρών και Best of τυπικά η παιδί που υπενθυμίζουμε για τον πρώτο όμιλο του Development. Στην διάρκεια του ημιχρόνου δόθηκε μια τεχνική ποινή στον Καραγιαννίδη, τον Μπασκετοσαυρών για την μαρτυρία. Οπότε έχουν την αλλαγή στα δεδομένα 36-42 και επιστρέφουμε στον αγώνα πλέον. Τότε πήρε συνήθως Μπασκετοσαυρούς. Πάρε στην κυκλοφορία. Τσιγαρίδας. Διαφορά τελικά δεν αυξάνεται, πάρε την μπάλα κάνει. Όπως θα το πάμε πολύ λαϊκά, παίζει σπιτάκια. Για όσους ξέρουν αυτή τη φράση μπορούν να το βεβαιώσουν ότι υπάρχει. Τερζόπουλος. Βραχνός, Μπόκας, ελεύθερος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα το σουτ 5 δεύτερα πριν τη λήξη της επίθεσης των Best Off. Ο Περίδης θα σουτάρει χωρίς επιτυχία, το rebound όμως, Τσιγαρίδας θα κερδίσει το foul. Χωρίς να ευστοχίσει για τον Παπάζογλου. Ανοίγουμε στον ορισμό το φάουλ και στο τρίτο δεκάλεπτο δύο βολές. Ευκαιρία για αύξηση της διαφοράς δεύτερο προσωπικό. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Η δεύτερη είναι όμως εντός καλαθιού, αλλαγή στο σκορ 36-43, άλλη μια φορά στο συν 7 η Μπασκετοσαυρή. Πρώτη φορά είπαμε ότι έγινε ανατροπή, να δούμε αν θα υπάρξει ανάλογη απάντηση από τους Best of σε αυτή την διαφορά. Σε Ταρίδης, το στυλίξης του χρόνου. Βραχνός, Μπόκας. Δεν θα προλάβει την επίθεση. Ούτως ή άλλως και το σουτ ήταν έστοχο. Μπάλα στα χέρια του Πουλ Δημητριάδη. Καραγιαννίδης από τον Δημητριάδη, ο οποίος δεν θα δοκιμάσει το τρίποντο. Από μεγάλη απόσταση το σουτ χωρίς ευστοχία. Το rebound είναι θα έρθει για τον Best of. Και λίγο παιχνίδι του αντιπάλου που κάνει εδώ ο Σεταρίδης. Ο Σεταρίδης απλώνει τα χέρια του, δεν μπορεί να κλέψει. Σταματάει όμως την επίθεση και τον χρόνο για τους Best of στα 9 δεύτερα. Πάρει το τρίποντο Σεταρίδης χωρίς επιτυχία. Η μπάλα δεν μπορεί να πούμε για rebound, μπάλα και πια πήγαινε στα χέρια του Περβενά. Καραγιαννίδης. Πολύ ωραία για το Τσιγαρίδα, καταφέρει να σκοράρει. Αυτή είναι η διαφορά που είναι, μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει ως τώρα στο παιχνίδι. Ραχνός. Μάθει να βρει επιλογές.
τον πάει όλο μόνος του, αλλά την παλαστών στα χέρια του Καριανίδη. Τον βιασμό, Κοπτερίδης μόνος του, τα καταφέρει στο Άρη, πρώτη φορά σε διψήφιο, 36-47. Κοπτερίδης δεν πιστεύει ότι πήγε να φτάσει αυτή την μοναδική ευκαιρία. Πιάνει και τα μαλλιά του. Κοκάρσια, μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ψηλά από τον Καραγιαννίδη. Αυτός ο ωραίος ύφος μεταξύ δύο Παλαμών, ας, πέρα από αυτοστικά είναι ωραίο, είναι και το νήμα από πίσω, σαν να λένε αυτό είναι το μπάσκετ, φάουλ θα γίνει. Πολύ πολύ με στοχή, μειώνεται το σκορ στους 10, 37-47, έχουν κυλήσει και λίγο 3 λεπτά στο χρονόμετρο του τρίτου δεκαλέπτου. Δεν φύγει χωρίς στοιχεία, θετικό το rebound όμως. Μπόκας πάρα πολύ ατομική, χωρίς επιτυχία όμως. Γρήγορα ξανά ο Κοπτερίδης μόνος του. Αυτή η φορά δεν καταφέρει να σκοράρει. Δεύτερη ευκαιρία, θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ, δύο βολές. 37-47. Και να αυξηθεί και η διαφορά για τους μπασκετόσαυρους. Το Περίδης χωρίς ευτυχία. 6.49 και τη λήξη του δεκαλέπτου, περάσουν 3-10. Εξαιρετικό το rebound, δεύτερη άστοχη βόλη. Θα μπει μέχρι μέσα το Περίδης, ό,τι δεν έκανε νωρίτερα θα το κάνει τώρα. 37-49. Γραχνός ο Ιταρίδης, παθεί να υπολογίσει και καταφέρνει το Περίδης, βγάζει την μπάλα και η κατοχή παραμένει στα 9 δεύτερα στα χέρια των Βεστ-Οφ. Σιταρίδης στάνει στην επαναφορά. Τα χέρια του Δικτόπουλου, ο οποίος έχει πιστέψει να ξεκουράσει τον Πεζόπουλο. Γενικά μπορούμε να δούμε ότι ο Κοπτερίδης έχει ένα διαμαντίδι στο αμυντικό του, πουθενά θα πεταχτεί στην πάσα, θα την ανακόψει, δυσκολεύει τις επιθέσεις. Μητριάδης, Καριανίδης, θα ψάξει επιλογές. Ανταλλάσσουν την πάσα οι δύο παίχτες, θα σκοράρει Καριανίδης. Ανεβαίνει στους 14, διαφορά 37-51. Πάμε το όριο των 50, από την πλευρά των μπασκετόσαυρων. Πάνω η απάντηση δεν έχει δοθεί από τους Best of. Βραχνός, Παπάζογλου. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Φάουτ του Παπάζογλου. Εκεί είναι στους μπασκετόσαυρους. Είναι το τρίτο προσωπικό του Παπάζογλου. Και το ομαδικό κιόλας. Δημητριάδης θα κατεβάσει. Καμπιόχο Περίδη θα πετάξει για την σκάλη για την πάσα. Δημητριάδης θα κάνει την κυκλοφορία, πολύ ωραία πάσα. Χωρίς αποτέλεσμα όμως η επίθεση σε τα χέρια του Καραγιαννίδη. Δικτόπουλος στο rebound και κατεβάζει την μπάλα, πάει σε γρήγορη επίθεση η ομάδα των Best of. Καμπιόχο Σιταρίδης θα κερδίσει το φάουλ πριν καταφέρει να σηκώσει την μπάλα για να σουτάρει. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των μπασκετόσαυρων. Αλλά επειδή η προσπάθεια ήταν για σουτ, θα οδηγηθεί στις βολές ο Σιταρίδης. Άστοχη πρώτη βολή.
5 και 5 η επιλήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δεύτερη εύστοχη, 38-51. Θέλουν να αρχίσουν να ροκανίζουν τη διαφορά η ομάδα των Πέσκο, γιατί έχει πάρει δύσκολα μέτρα. Την τριάζει με Τσιγαρίδα, αλλάζει την μπάλα. Θα μπει μόνος ο Τσιγαρίδας, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Η μπάλα παραμένει όμως στα χέρια των μπασκετόσαυρων. 14 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα. Έγινε φάουλ στην αρχή, πριν την επαναφορά. Αλλαγή κατοχής. Δεύτερο προσωπικό από τον Καραγιαννίδη. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων. Το πουλό για τον Μπόκα θα πάρει το σπίτι των πόντων χωρίς αστοχία και ο Πάζουλος δεν προλαβαίνει να μαζέψει το rebound. Πρώτη παραφορά πάλι για τους Μπασκετόσαυρους, να δούμε αν θα μπορέσουν να πείσουν διαφορά, η οποία βρίσκεται το ήδη στους 13. Ο Φτερίδης αφύλακτος, δεν θα πάει για το σούτ, θα προσπαθήσει να μπει τόσα μέσα. Τσιγαρίδας χωρίς στοιχεία, Τυπτόπουλος στο rebound και θα βγει στον εφηδιασμό, θα προσπαθήσει πέσον, θα πάρει το σούτ, θα ευστοχίσει. Πολύ ωραία προσπάθειά του, λιώνει τη διαφορά στους 11, 40-51. Ο Φτερίδης θα κατεβάσει την μπάλα, την αφήνει στον Καργιανίδη. Τσιγαρίδας, πάλι ο Φτερίδης. Καργιανίδης, σουτ για 2, έστοχο. Τα απότομα σουτ του Καργιανίδη έχουν δώσει λύσεις στην ομάδα του και φύγεται εν μέρη η διαφορά σε αυτά τα σουτ. Τικτόπουλος. Μπόκας στο βραχνό. Ψάξε ο Παπάζογλου, αλλά ο Καραγιαννίδης θα μπει ενδιάμεσα αυτή την μπάλα για την κλέψη. Τον Φερίδης πολύ ωραία αρχιδόνσο από την πλάτη. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ακόμα και μπροστά στον Τσιγαρίδη. Πάσα χωρίς επιτυχία. Βρίσκει στα χέρια του Καραγιαννίδη εδώ πέρα η Ουρίκα, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα σε χέρια Μπασκετόσαυρου. Μπάλα στην επαναφορά για τους Best of 18 δεύτερα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Παπάζογλου, έστοχο, διαφορά ξανακατεβαίνει στο 11-42-53, 2-54, 2-50 βασικά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ρίγας θα αφήσει να πει προς τα μέσα. Πάσα έξω για τον Κοβερή, θα πάρει το σουτ. Με ταμπλό χωρίς επιτυχία όμως. Φάουλ στην διεκδίκηση του rebound. Τέταρτο ομαδικό και καθώς είναι το τέταρτο προσωπικό του Παπάζογλου. Πρεβενάς αντί για Κοφτερίδη. Περνάνε πίσω Τερζόπουλος. Και με Τερζόπουλος πίσω ξεκουράζει τον Βραχνό. Δημητριάδης, Καραγιαννίδης στην κατοχή, προχωρία. Θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει, διαφορά ξανά στο 13-42-55, 2-15 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τυπτόπουλος κατεβάσει, Μπόκας με το Σιταρίδη. Ξανά γίνεται πολύ ωραία κυκλοφορία, Σιταρίδη θα μπει μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Ούτε ο Παπάζογλου μετά το rebound. Θα βρεθεί ο Πρεβενάς μόνος του, θα πάρει το σουτ τριών πόντων, είναι έστοχο, μεγάλη και διαφορά είναι
πλέον του συν 16-42-58 απάντηση φαίνεται να μην υπάρχει από τους best of. Τερζόπουλος, Τικτόπουλος, καταλάβουν παίκτες του παραμεταξύ του, Σιταρίδης πλέον θα πει και επιθετικό το φάουλ και είχε προλάβει να στηθεί ο Τσιγαρίδας. Είναι το πέμπτο, είναι τέταρτο ο Μαδικό. Καραγιάννης αφήνει το Καραγιάννη, θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Ένα λεπτό και πέντε δεύτερα για τη λήξη. Τικτόπουλος για το Στερίδη, θα πάρει το σουτ μόνος του χωρίς επιτυχία. Δημητριάδης, Ρεβενάς ελεύθερος, μπάλα δύο φορές Στεφάνη αλλά καμία εντός. Παπάζογλου θα βγει μόνος του, θα αφήσει την μπάλα, θα βρει στο ταμπλό αυτή, δεν θα καταφέρει να μπει. Τελευταίο μισό λεπτό της τρίτης περίοδου. Τσιγαρίδας θα βρει πολύ ωραία τον Ρίγα με δύο προσπάθειες και αυτός θα καταφέρει να σκοράρει. 4 με 2 στην επίθεση για τους best of. Σιταρίδης θα πάρει το τρίποντο μαζί με τον χρόνο και 45-38 τελευταία δευτερόλεπτα. Καραγιαννίδης στο τέλος θα σουτάρει χωρίς επιτυχία, 45-58 λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το συν 13 είναι η διαφορά ασφαλείας σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα για την ομάδα των Μπασκέτων Σαυρών. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης για το πρώτο όμιλο του Development. 45-58 υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων Μπασκέτων Σαυρών. Περιμένουμε την απάντηση αν θα υπάρξει από τους best of. Είναι διαφάνω 13. Best of θα είναι και στην επαναφορά. Σιγαρίδης θα ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Βραχνός που έχει επιστρέψει μαζί και ο Δελπάλας. Σιταρίδης, πολύ ωραία κίνηση αποφυγής από τον Βραχνό και ο Παπάζογλου χωρίς επιτυχία. Κοτερίδης, η ομάδα του Μπασκετών Σαυρών θα μπει μέχρι μέσα, θα ξεφύγει, αλλά δεν θα είναι επιτυχημένη η αποφυγή του καθώς κάνει βήματα. Δεν αυξάνει τη διαφορά, ευκαιρία για τους best of να την ροκανίσουν. Παπάζογλου θα βρει ελεύθερο τον Τελιφάλα. Τερζόπουλος θα ευστοχίσει, η διαφορά ξανακατεβαίνει στους 10-48-58. Παράμει τον Δημητριάδη, θα βρει τον Καραγιαννίδη, θα σκοράρει στους 60 πλέον οι Μπασκετόσαυροι. Στους 60 που καταφέρανε την πρώτη λόγο να ξαναφτάσουν και τώρα έχουν την ευκαιρία να πάρει πολύ πιο πάνω, αλλά δεν ξεκινάνε σωστά από το σούτ του Κορδερίτρε και μόνος του. Από την όλη, παρότι και οι δύο ομάδες στους δύο αγώνες τους τελευταίους έχουν περίπου την ίδια κατάσταση, ποια έννοια ότι μία ήταν πολύ κοντά και την άλλη ήταν αρκετά μακριά στην διαφορά τους, είτε υπέρ είτε κατά
δεν έχουν την τεράστια διαφορά. Παραδείγματος χάρη Νίκ με 13 και ήταν με έναν από την πλευρά των Μασκετών. Θα δούμε τις τελευταίες ήττες και αγώνες παράλληλα. Τον Πεσόχ ήταν είτε με 11 είτε με 9, οπότε μπορούμε να δούμε μια περίπου γενικό μεσόριο στους 10-12 πόντους διαφορά. Συνολικά στους αγώνες των τελευταίους διαφορετές ήταν 50-60. Μιλάει σε λογικά, σε μέσο όρο κοντά. Δεκατέσσερα παρακολουθούντας επίθεση και πρώτο φάουλ το οποίο έχει γίνει στην τέταρτη περίοδο. Παπάζογλου θα πάρει το σουτ, θα μειώσει διαφορά σε 7. Να δούμε αν θα υπάρξει άμεση η απάντηση ή θα αρχίσουν να κυλάνε διαφορετικά τα πράγματα πλέον στην αναμέτρηση. Τσιγαρίδας, παρέμβαση του Παπάζογλου, δεν αφήνει την επίθεση να προχωρήσει με την αντίπαλη ομάδα. Παναφορά στα χέρια του Καραγιαννίδη, θα μπει μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Σιδαρίδη, πρώτο ομαδικό και την ομάδα των Μπεστό. Και είναι το πέμπτο του Σιδαρίδη, μένει εκτός αγώνα. 7 λεπτά και 6 δεύτερα για την ολοκλήρωση της σημερινής αναμέτρησης. Πρώτη βολή είναι εύστοχη, 53-61. Δεύτερη άστοχη διαφορά είναι στους 8. Τερζόπουλος δεν είναι ευτυχημένο το σούτ του. Τσιγαρίδας θα πάρει το rebound, θα κρατήσει την μπάλα, θα την φυλακίσει με τα χέρια του. Θα μπει στο γραφιστό, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Τσιγαρίδας αυτή την προσπάθειά του, 53-63. Ξανά σε διψήφιο η διαφορά. Να δούμε αν θα μπορέσει να αυξήσει κιόλας. Δεν είναι εύκολη η βολή, όμως είναι θετικό το rebound. Τσιγαρίδας κάτω την μπασκέτα, θα σκοράρει. Η διαφορά στους 12-53-65, 6,5 για το τέλος. Καλυπάλας, Κρυπτόπουλος για τον Παπάζογλου. Τα σκοράρει. Ξανακατεβάζει στους 10, 95-65. Δούμε αν η επίθεση αυτή θα είναι επιτυχημένη. Χωρίς επιτυχία, κυρία να ξανακατεύουν σε μονοψήφιο. Ξανακατεβάζουν την διαφάση μονοψήφιο. Μπεστό. Παπάζογλου, το πίεση, θα προσπαθήσει να μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ και την ευκαιρία. Είναι δύο βολές στα χέρια του. Πρώτη βολή είναι έστοχη, η διαφορά πιο ψάνα στο 9 κατεβαίνει. Είναι και η δεύτερη, έστοχη για αυτήν, 57-65, κατεβαίνει στο 8. Ο Περίδης θα αφήσει και το ρίγα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα δούμε το rebound, ποια χέρια καταλήξει στον Παπάζογλου, ο οποίος θα βγει. Μόνος του. Κρυπτόπουλος
τον Δελιβαλά χωρίς επιτυχία. Τον Περίδης Τσιγαρίδα σε θα κρατήσει την μπάλα με τους υπόλοιπους παίκτες να ανέβουν. Θα πάει μόνος του φάουλ από τον Τερζόπουλο. 5 και 8 για τη λήξη. Παραφορά από τον Χουλκ Δημητριάδη. Τσιγαρίδας. Γιάννη Γιαννίδης. Στη λήξη του χρόνου θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Η μπάλα αλλάζει, κατοχή αλλάζει χέρια. Κερία του Μπέστο να κάνουν διαφορά ακόμα πιο μικρή και να πάρουν το τέμπο πάνω τους. Τερζόπουλος. Το μπλοκ στα ίσα από τον Τσιγαρίδα. Θα τρέξει με τη γάδη στην επίθεση. Θα περάσει πολύ ωραία η μπάλα στα χέρια του ξανά. Θα σκοράρει για το 57-67. Τόπουλος στην μπάλα για τους Πεστό. Θα αφήσει για τον Βραχνό. Τερζόπουλος το κλέψιμο, αλλά είναι και φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Παπάζουλου πάνω στα χέρια του Κουτερίδη. Είναι αρκετά το πέμπτο. Είναι και εδώ το πέμπτο. Πέμπτο προσωπικό, οπότε έξω μένει και ο Παπάζογλου. Στην πεντάδα που βλέπετε θα τελειώσει και τον αγώνα για τους ΣΥΠΕΣ. Τόπουν από την άλλη έχει βγει έξω ο Περίδης, έχει περάσει ο Βενάς. Καραγιαννίδης θα μπει, δεν θα μπορέσει να σκοράρει Τσιγαρίδας ούτε εδώ πέρα. Μετά από πολλές προσπάθειες πιάσουν κατά την κατοχή οι μπασκετόσαυροι. Έχουν ροκαλίσει τον χρόνο, έστω και μη επιτυχημένα από άποψη σκορ, επιτυχημένα από άποψη χρόνου τουλάχιστον. Καραγιαννίδης αυτή τη φορά θα καταφέρει να σκοράρει. Διαφορά στις 12, 3,5 λεπτά. Βραχνός θα μπει κάτω από την τροχαστό και δει στο φάουλ από τον Πρεβενά. Τρίτο ομαδικό, αλλά είναι και αυτό σουτ του φάουλ. Δύο βολές. Έστω εκεί βολή, 58-69. Δεύτερη δεν είναι επιτυχημένη, 58-61. Μπάλα είναι στα χέρια πάντων μπασκετόσαυρων. Πρεβενάς χωρίς επιτυχία το σουτ. Φάουλ και καλάθι υπέρ του Ρίγα. Αλλαγή και αυτό είναι κάτι ευχάριστο που βλέπουμε νεαρά πρόσωπα να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Καραγιαννίδης στο rebound. Στον ξανά rebound της ομάδας των Μπασκετόσαυρων. Τρίτη, τέταρτη, συγκεκριμένη επιτέλους προσπάθεια Τσιγαρίδας. Διαφορά στις 15. Κάτι περισσότερο από 2,5 λεπτά. Μπόκας, το σούτ τριών πόντων χωρίς επιτυχία.
Καραγιαννίδης. Σπαθεί να κλέψει τον πόλο του Καραγιαννίδη. Χωρίς επιτυχία το σουτ. Κατοχή για τους best. Oh. Πάλα σε ψηλό μπόκα, θα φαίνεται να γίνεται η κυκλοφορία. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Πολύ πολλές ελπίδες από τον Βραχνό. Πεζόπλος στο μπλοκ. Τσιγαρίδας. Χωρίς επιτυχία ούτε αυτή η επίθεση. Περζόπουλος, θα πάει μόνος του, δεν καταφέρει να σκοράρει. Βάζει με την επίθεση, πλέον το τελικό σκορ φαίνεται να μας, είναι αυτό που μας παραμένει. Αλλαγή, αντί Τσιγαριδά, ο Τερίδης. Η διαφορά είναι πλέον αρκετά μεγάλη, σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί. 58-75 είναι στους συν 17, η μεγαλύτερη που έχουμε δει ως τώρα. Μπόκας θα πάρει το σουτ, χωρίς στοιχεία. Τελευταίο λεπτό θα μπούμε μόλις τώρα. Από απόσταση ο Πτερίδης θα βρει μπασκέτα, θα βρει την Στεφάνη. Κρυπτόπουλος για τον Βραχνό. Θα μειώσει το σκορ 60-75. Σίγουρα δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στον νικητή. Να δούμε μόνο το τελικό σκορ. Κρυπτόπουλος τελευταία δευτερόλεπτα. Τελευταίο μισό λεπτό του αγώνα. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση από ό,τι φαίνεται. Αλλαγή θα εκδηλωθεί Περζόπουλος για να κλείσει το σκορ χωρίς επιτυχία. Στην πρώτη, στη δεύτερη μέσα 62-75. Είναι από ό,τι φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης. Χειραψίες μεταξύ των παιχτών. Και τέλος του αγώνα. Νικητές η ομάδα των Μπασκετόσαυρων, διαφορά 13 πόντων. Μπορούμε εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να συγκριθούμε μια καλή συνέχεια και να τα πούμε σε έναν επόμενο αγώνα.